Παράθυρο για νέα μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα ή ακόμα και στο ρεύμα, άφησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας μια ημέρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο Fuel Pass. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι τους επόμενους μήνες και μέσα στο καλοκαίρι θα δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω παρεμβάσεις τους τελευταίους μήνες του 2022. Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας ανέρχεται σε 80 ευρώ για την υπηρετική Ελλάδα και 100 για την νησιωτική και αντιστοιχεί σε 26,6 ευρώ και 33,3 ευρώ το μήνα για το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, την ώρα που οι οδηγοί βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2,4 ευρώ το λίτρο. Ένα 20 βενζίνα. Να πας πού. Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανέβει στον αέρα στο τέλος Ιουλίου, με το οικονομικό επιτελείο να υπολογίζει πως η πίστοση των χρημάτων θα γίνει στις αρχές Αυγούστου. Θα είναι στην ίδια πλατφόρμα που έγιναν και οι πρώτες. 45.000 όμως ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι το νέο επίδομα να ρίξει την τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ για κατανάλωση 60 λίτρων το μήνα, με την έκπτωση να αντιστοιχεί για αυτή την ποσότητα σε 44 λεπτά το λίτρο για την υπηρετική Ελλάδα και 56 λεπτά για τα νησιά. Αν καταναλώνει 80, είναι πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη. 60 λίτρα δεν καταναλώνει κανένας. Όλοι καταναλώνουν από 100 λίτρα και πάνω. Στην Αττική, όπου η μέση τιμή είναι στα 2,379 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση η τιμή μειώνεται στο 1,939 ευρώ το λίτρο. Με την τιμή του ντίζελ στις Κυκλάδες να είναι στα 2,263 ευρώ, οι οδηγοί είναι σαν να βάζουν καύσιμο με 1,823 ευρώ το λίτρο. Ημίμετρα, όχι μέτρα, ημίμετρα. Να ρίξουν το φόρο της βενζίνης. Ο κ. Μητσοτάκης συνειδητά λέει λατίν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να γεμίζει τα ταμεία και μετά να έρχεται να δίνει στοχευμένα προεκλογικά επιδόματα. Οι αυξήσεις στα καύσιμα ανεβάζουν και το λειτουργικό κόστος των πλοίων, με αποτέλεσμα οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να έχουν προχωρήσει από τις 15 Ιουνίου σε νέες αυξήσεις 5 έως 10% στα εισιτήρια. Έτσι, για παράδειγμα, το εισιτήριο από Πειραιά για Νάξο ανέβηκε από 45,5 ευρώ σε 48 ευρώ. Το κόστος να ταξιδέψει μια τετραμελής οικογένεια από τον Πειραιά στη Ρόδο αυξήθηκε κατά 23 ευρώ, ενώ δεν αποκλείονται νέες ανατιμήσεις από τον Ιούλιο.